στην κοινότητα μείνανε αμανάτι. Οι δυνάμεις οι πρωταλλικές στη θέση που θα βγουν και τα παιδιά που βάλσαν αλήθεια θα σας πούνε. Το σύλλογο εμπόδισε να κάνει τη γιορτή του και όλα τα Βαρτσαμόπουλα είναι απέναντί του. Το σύλλογο μας ήθελε τσιφλίκι του να κάνει, μα όμως δεν κατάλαβε ο κ. Παγκεταβάνη. Οι χωριανοί τον ψήφισαν τον τόπο του να φτιάξει, μα αυτός όλα σκεφτότανε πώς να τον εχαλάσει. Τον κάπο όλο ήθελε να τον εχάνει ζώνη. Μα οι χωριανοί τον πιάσανε και τώρα ποιος τον σώζει. Με όλες τις μελέτες του για τον υπροταφείο, κατάφερε και χώρισε ένα χωριό στα δύο. Ο Κίκης όπως έψινε, το άμα θα πάει στη στάνη και σχέδιο κατέστρωσε τον τρόπο να κουρλάνε. Έχει και υποτακτικούς, μέσα χωριό πληθώρα. Κι ό,τι κι ακίνη το μάθε, προτού πέρασε η ώρα. Ο Καλλικράτης θέλησε, το στο Δήμο να μας φέρει. Το Κροταλίας τ' άκουσε και τώρα υποφέρει. Κι αν βάλει και για δήμαρχος κάτω στο αργοστόλι, θερμή είναι η παράκληση να το μαυρίσετε όλοι. Δεν μας εφέρθηκε σωστά. Κι αυτό να το θυμάσαι. Ζητάμε επανόρθωση, βάλσαμο σαν θες να είσαι. Εγύριζες από βραδείς όλα τα βαλσαμάτα για να μην κατεβάσουμε τούτη τη μασκαράτα. Μα όμως δεν σου πέρασε, δεν κάνεις το δικό σου και από τα βαλσαμόβουλα θα βρεις το δασκαλό σου. Με θάρρος και με τσαμπουκά και με το έτσι θέλω στην αυτοκρατορία σου θα βάλουμε φουρνέλο. Τέλος του πρωταλήπασα η αυτοκρατορία. Γι' αυτό και συμμετέχουμε σε τούτη την πορεία. Ο σύλλογος ο βάλσαμος ξέρει και μαχορεύει. Και όλα τα παρατράγουδα ξέρουν να κοροϊδεύουν. Ευχαριστούμε πολύ. Με ευκίνα τα εμπόδια μας έχουνε κουρλάνει και κάθε γέρος και γριά τρέχει να το κάνει. Ο γιώκας και η κόρη μου επιστήμονα σχεδίο φροντίζουν με χάσουν από το γυροκομείο. Με στείλανε ευθύς της αρχής, εμβόλια μου να κάνω. Μα εγώ υποψιάστηκα πως θέλουν να ξεκάμω. Πήγε λοιπόν και έκανα κι εγώ τη διαθήκη, μη μου πάει και μου πάρουν να μου λυνηθεί στο σπίτι. Γι' αυτό έγραψε το σπίτι στο χωριό, που είναι πολύ μεγάλο, το έγραψε στην κουμπάρα μου να τόσο και ρεγάλο. Τα μετρητά στην τράπεζα και ο πίσω από το φεγγίδι, τα αφήνω όλα στην αέρα που φύγει και το σπίτι. Σπίτια διαμερίσματα και μπελοχώρα πάνω, τα φούρισα και τα άφαγα ως τώρα στην υγειά μου. Στο γιατρό και στην κόρη μου αφήνω την ευχή μου, το σάπρακα από την τρίτσα μου και ένα παλιοβρακί μου. Κι όσο είναι το εμβόλιο που πολύ με έχει βοηθήσει, το βήκα τα κοιλιάκα μου, θα έρθει εξαφανίσει. Στα αρθρωτικά λίγο στερή, καθώς και στο προστάτη. Μα δεν πειράζει πύλη μου, στα 80 σου και κάτι. Μια φορά σας εύχομαι παντεύτη της μέρα και όλα τα υπόλοιπα να τα έχετε χεσμένα. Γεια σας! Από το δεύτερο γυμνάσιο είμαστε. Θα σας πούμε την παρλάτα μας. Είμαστε από το δεύτερο γυμνάσιο, το γνωστό. Για 7ο χρόνο ερχόμαστε εδώ. Ντυθήκαμε φραπελιά, ροζ, ντυπητή και σουφρέν. Μα η καρδιά ακόμα δεν είναι φρέν. Και ήρθα εδώ λοιπόν τον πόνο μου να πω. Μπας και εδώ στη ζέπη μου να τρέχει το λεφτό. Πριν από ένα χρόνο σχεδόν, πήγαν οι ειδικοί και είπαν ότι έχουμε οικονομική κρίση. Μα κάποιοι δεν την έχουν ζήσει. Εγώ αυτούς τους ειδικούς τους βλέπω με ρούχα ακριβά. Ούτε μια τρίχα δεν πετάει από τα μαλλιά. Ενώ πεθαίνουν από την πείνα μικρά παιδιά. Σαν πολλά όμως σας είπα, μα στην καρδιά σας θέλω γλύκα. Τι κι αν δεν έχουμε λεφτά, εμείς στον κόσμο μας τα ζούμε μια χαρά. Να ρίξουμε ματιά και τα χρηματιστήρια πάνε καμαλωτά. Οι κλίτες όλοι πέφτουνε, θέλουν να σηκωθούν. Βιάγκρα να τους δώσουμε, μήπως και τελωθούν. Στο Λευκό Οίκο τάπησε ο δύστυχος Ομπάμα. Τα κάματα τα χαρτί του φέρνουνε και κλάμα. Και ρούχα δεν αλλάζουνε Μέρκελ και Σαρκοζή. Που από το φόβο το πολύ κυκλοφορούν μαζί. Δήμος ο γεωργάτης μας και είδε σε όλους πια. Για τις υγείες τάβηξε να θέλουμε χαραγιά. Έλα μωρέ πρωθυπουργέ, φέρε καμιά ρουπία. Πεθαίνει ψωροκόστενα από την ασυντία. Η ανεργία αυξάνεται, όλοι μιλούν για κρίση. Κράτη κηρύττουν τόχευση σε Ανατολή και Δύση. Μαντράκουλες που μόνο ευρώ αντί για ήμα αφήνουν,
κυκλοφορούν μερσεντές και χρησιμά και αφήνα. Αλίμονο στο φτωχό λαό που τον θέλει ζημίνα. Γρήγορα όμως του Έλληνα θα ντούθει η σκαλάδα. Βαρέθηκε να ζει με ψίχουλα, με τρώει φασολάδα. Αγρότες θα βγουν με τσαπιά, βλιές με δικριάνα. Του ήκα οι απλήρωτοι θα πάρουν τα σκερπάνια. Οι κοντόμοι άνεργοι θα δουν με βαριοπούλες. Και στα καπί οι γέροντες θα βάλουν τις κουκούλες. Να φάνε ξυλοπόλυτο η κερδοσκόπη τώρα. Και απ' τους κηφίνες γρήγορα να καθαρίσει η χώρα. Το τρίτο το γυμνάσιο με δύναμη κυρίσει. Τους καχαρίες πιάστε τους να βγούμε απ' τη λύση. Ξέρεις, Γερασιμάκη, δεν υπάρχει άλλη. Επρέπει να τιμήσουμε τον Άγιο εκείνο, προστάθουμε στον έρωτα τον Άγιο Βαλεντίνο και να τον οικετέψουμε, μικρήτε και μεγάλη, το κέρδο μας που χάσαμε να ξαναβούμε πάλι. Γιατί με τις ανέχειας και αναβιάς το άφτι, κοιτά σε λίγο φάμαστε επάνω στο κρεβάτι. Μαθήκανε τα δάλια, τελειώσαν τα λεφτά μας και σπήρανε επικόνια σε όλους ανάμεσά μας. Αυτοί που μας εντάξανε, μέρες καλές να δούμε, οι ίδιοι τώρα θέλουνε να αποξεζουμιστούμε. Και πώς θα πάρει πεθερά δωράκι στο γαμπρό της που τον ελιχουδεύεται και για τον εαυτό της. Τι όρεξη να έχουμε την ώρα που ξαπλώνουμε, που δεν υπάρχουν κάλαρα τα χρέη να πληρώνουμε. Έδωσουμε τα βέλη του και κεντράει την καρδιά μας, μα μένουμε αδιάφοροι από τα προβλήματά μας. Παρόλα αυτά τα χάλια μας, που δεν χωράει άλλο, οι κυβερνώντες πρόκλουνε και ας μην υπάρχει άλλη. Μα εμείς θα το παλέψουμε και πάλι δεν θα στήξουμε τη μονοπόλα της ζωής να ξαναποκτήσουμε. Να ξαναβρούμε τα παλιά, ωραία αισθήματά μας και ο έρωτας να ξαναβρει φωλιά μέσα στην καρδιά μας. Και ένα στο νου σας να έχετε που δεν είναι για γέλια, τις απολαύσεις της ζωής τις έχουμε στα σκέλια. Η ιδέα τούτη ήταν του Μάκη Στεφανάκου με στίχους του Θεόμουρου με μάτω Αγουστάκου. Ευχαριστώ πολύ.